Και πάμε τώρα στην επόμενη φάση του γκαλά. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, σε κάθε γκαλά έχουμε υποψήφιες προς αποχώρηση και αυτές είναι οι κοπέλες που βρίσκονται στις τρεις τελευταίες θέσεις στον πίνακα κατάταξης. Θα ήθελα να δούμε πρώτα τον πίνακα κατάταξης και αμέσως μετά θα σας πω εγώ τι θα γίνει στη συνέχεια. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην τελευταία θέση είναι η Όλγα. Η Όλγα έχει 25,4 βαθμούς και είναι στην τελευταία θέση καθώς λείπει στις τρεις τελευταίες εκπομπές μας, τα τρία τελευταία επεισόδια, άρα έχει μηδενιστεί και βρίσκεται έτσι σε αυτήν την θέση. Αμέσως μετά είναι η Μέλντα με 36,5 βαθμούς και αμέσως μετά η Ειρήνη Καζάκη με 44,9 βαθμούς. Θα ήθελα να έρθετε Ειρήνη και Μέλντα εδώ δίπλα μου. Εδώ. Και εδώ. Το περιμένετε να είστε εδώ? Ναι. Το ήξερες εξ αρχής? Όχι. Στην πορεία κατάλαβες ότι αυτή θα ήταν η στιγμή, ε? Ότι έχω ελπίδες. Ότι έχεις ελπίδες να είσαι προτινόμενη? Ναι. Αυτό δεν είναι ελπίδα. Έχω πιθανότητες. Πιθανότητες, μάλλον ήθελες να πεις, ναι. Εσύ Μελτά? Εγώ τον περίμενα. Το έχει δείξει βέβαια όλη εβδομάδα. Και μαζί σας είναι η Όλγα που θέλω να της ευχηθώ και έτσι περαστικά, ναι. Γιατί περνάει μια περιπέτεια με την υγεία της και αυτό την έχει φέρει και σε αυτήν την θέση, δηλαδή να βρίσκεται μέσα στις τρεις προτινόμενες. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Επειδή μας περιμένει μία εβδομάδα που θα έχουμε τις τελικές δοκιμασίες για τη μεγάλη νικητρία και επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή εδώ η ψηφοφορία και αυτή εδώ η στιγμή στον καλά του ημιτελικού, θα πάτε κατευθείαν χωρίς να διαλέξουν οι συμπαίκτριές σας ποια θα παραμείνει στο παιχνίδι. Θα πάτε και οι δύο μπροστά στους κριτές. Θα είναι μαζί σας ο Σι Παρούσα και η Όλγα και οι κριτές πρόκειται να αποφασίσουν για την συνέχεια. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Μπροστά σας έχετε την Ειρήνη και τη Μέλντα, τη Μέλντα και την Ειρήνη, αλλά εσείς θα πρέπει να ξέρετε ότι μπροστά σας έχετε και την Όλγα Κοτλιδά, η οποία θα επαναλάβω ότι για λόγους υγείας λείπει τα τρία τελευταία επεισόδια, έχει μηδενιστεί η παρουσία της λοιπόν. Και βέβαια, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και η Όλγα είναι ένας άνθρωπος που είναι κοντά μας εδώ και 4,5 μήνες. Μια πάρα πολύ ικανή, πάρα πολύ καλή παίχτρια. Είναι πολύ κρίμα που έχει συμβεί όλο αυτό, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίσετε και τη δική της παρουσία. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία από το Δημήτρη. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στην Όλγα. Έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είναι εδώ μαζί μας και έτυχε αυτό το απρόοπτο και η ατυχία. Θα μιλήσω για τα κορίτσια που είναι μπροστά μου. Μέλντα μου, είσαι η πρώτη τελευταία προσθήκη. Με διάφορες στιλιστικές έτσι, αστοχίες και διάφορες επιτυχίες έχεις προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις για διάφορα πράγματα, για το αν θα, πώς ντύνεσαι, τι έβαλες την πρώτη εβδομάδα, τι έβαλες τη δεύτερη, τι έβαλες την τρίτη. Γενικά δεν έχεις περάσει πολύ καλά εδώ. Βέβαια δεν ξέρω αν φταίς και εσύ σε αυτό ή όχι. Στιλιστικά να σου πω ότι σιγά σιγά το βρίσκεις ή βρίσκεις τα πατήματά σου, χωρίς να μπορώ να διακρίνω εγώ κάτι άλλο, δεν μπορώ να το ξέρω, οπότε θα μιλήσω καθαρά τη θέση του κριτή. Και κάθε φορά προκαλείς μια έκπληξη στα κορίτσια, που αυτή η έκπληξη μερικές φορές γίνεται και δυσάρεστη και προκαλεί και δυσάρεστες καταστάσεις. Η Ειρήνη, απ' την άλλη, ένα κορίτσι που είναι το κορίτσι ασανσέρ, μία πάνω, μία κάτω, έρχεται με ένα στυλ διαφορετικό, μετά το ξαναβρίσκει, φέρνει κάποια outfit που δεν είναι στην αισθητική της, αλλά τα δένει σωστά, μας μπερδεύει πολλές φορές. Είναι μια παίχτρια που δύσκολα περνάει απαρατήρητη. Έχει έρθει πάρα πολύ αποφασισμένη και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις της και από αυτά που λέει και με τον τρόπο που φέρεται. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο αποφασισμένη από τη Μέλντα. Γενικά θεωρώ ότι είναι πιο πολύ αποφασισμένη από όλα τα κορίτσια. Αλλά η αποφασιστικότητα και μόνο
σταθερό σε αυτό το show. Δεν μπορεί να σε κρατήσει για πολύ. Θέλει και άλλα πράγματα. Θα ήθελα να συνεχίσουμε λίγο με την Ηλιάνα τώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο, στο μεγαλύτερο θα έλεγα. Είμαστε στο τελευταίο γκαλά πριν το μεγάλο μας τελικό, που θα αναδειχθεί η νικήτρια του My Style Rocks. Είστε δύο κορίτσια, πραγματικά έχετε δημιουργήσει μεγάλες εντάσεις, κάθε μία με διαφορετικό τρόπο. Εσύ, Ειρήνη, έχεις ένα διαφορετικό στυλ από τις άλλες κοπέλες, έχεις προσπαθήσει να αλλάξεις, έχεις παραδεχτεί το λάθος σου και νομίζω ότι αυτό οι συμπαίκτριές σου το έχουν εκτιμήσει. Ίσως και τη συμπεριφορά που έχεις μαζί τους backstage και σε έχουν αγκαλιάσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Από την άλλη, Μέλντα, εσύ είσαι μία παίκτρια που δημιουργεί συνέχεια αναταράξεις εδώ στο πλατό. Κανείς δεν έχει καταλάβει αν λες αλήθεια ή ψέματα πραγματικά και σου λέω ότι είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Θέλω πάρα πολύ να λες την αλήθεια και όντως απλά να έχεις μπερδευτεί, να είσαι πολύ αγχωμένη μπροστά στο φακό. Θα μπορούσε να συμβαίνει και αυτό και να μην μπορείς να διαχειριστείς κάποια πράγματα. Η Όλγα μας, από την άλλη, είναι η Όλγα μας. Μπορεί να μην είναι σήμερα εδώ μαζί μας γιατί δεν είναι αρρωστούλα και της ευχόμαστε περαστικά, αλλά είναι ένα κορίτσι που από την πρώτη μέρα που βρισκόμαστε εδώ στο διαγωνισμό έχει αποδείξει την αξία του, έχει αποδείξει ότι δουλεύει πάρα πολύ γι' αυτό, θέλει να μάθει πάρα πολλά πράγματα, αναγνωρίζουμε τους ακομούς, τις εντάσεις, το πάθος ενός κοριτσιού που θέλει πράγματι να μάθει τα πάντα για τη μόδα και να δουλέψει σε αυτή. Οπότε είστε τρία κορίτσια τόσο διαφορετικά. Την πιο δύσκολη στιγμή μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να ακούσουμε και το Στέλιο πριν πείτε την απόφαση σας, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, κρίμα που η Όλγα δεν είναι μαζί μας σήμερα. Εύχομαι να γίνει σύντομα καλά. Για την Όλγα δεν χρειάζονται να πούμε πολλά λόγια. Σίγουρα είναι σε αυτή τη θέση, δηλαδή προτινόμενη προς αποχώρηση, γιατί είχε 3 μηδενικές βαθμολογίες. Κατά τα άλλα, είναι μία από τις πιο άξιες διαγωνιζόμενες του φετινού κύκλου. Οπότε τα πολλά είναι περιττά. Εσείς είστε δύο κορίτσια τα οποία όντως έχετε δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλες αναταράξεις τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ειρήνη με ένα εγωιτευτικό ανεβοκατέβασμα στα στυλ, τις βαθμολογίες, τις συμπεριφορές. Και είσαι μία έντονη παρουσία, Ειρήνη, όλες αυτές τις εβδομάδες που είσαι εδώ. Η Μέλντα, από την άλλη, ξαφνικά, ενώ φαίνεται μια ήρεμη κοπέλα που ήρθε να διαγωνιστεί ήρεμα, έχει βρεθεί σε ένα κέντρο ενδιαφέροντος, ας πούμε, περίεργο. Και τώρα κάπως πρέπει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Η εβδομάδα που έρχεται, να ξέρετε, και εσείς οι δύο και η Όλγα θα της το μεταφέρουμε και τα υπόλοιπα κορίτσια, θα είναι η πιο δύσκολη εβδομάδα τελικού από όλα τα My Style Rocks. Θα υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις και απρόβλεπτες και απανωτές αποχωρήσεις. Θέλουμε να είναι η πιο άξια νικήτρια και θα είναι αυτή που θα επιδείξει το περισσότερο πάθος, την περισσότερη δημιουργικότητα, με πιο δύσκολα look, φάνταστα, που σίγουρα θα μετρήσει και η συνολική πορεία της. Αλλά και αυτή η εβδομάδα πάρα πολύ, κάθε μέρα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Μήπως θέλετε λίγο χρόνο να σκεφτείτε, θέλουμε, για να πείτε την απόφασή σας τελικά. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι, αν χρειάζεται λίγο χρόνο. Δώστε μας 10-20 δευτερόλεπτα. Στέλιο. Ναι. Λοιπόν, γενικώς είχαμε και από πριν μια συζήτηση, γι' αυτό έγινε πιο εύκολο λίγο τώρα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα αυτή που έρχεται. Πάρα πολύ δύσκολη. Και πρέπει όλα τα κορίτσια να ετοιμαστείτε, γιατί φτάσαμε στο τέλος και έχουν τελειώσει τα αστεία. Πρέπει να κερδίσει η καλύτερη. Είναι στο χέρι σας και στο δικό μας και στο κόσμου. Και η πιο αδύναμη από όλες, είτε αποχωρήσει σήμερα, είτε στο επόμενο επεισόδιο, είτε στο μεθεπόμενο επεισόδιο, δεν έχει καμία σημασία.
η Όλγα σίγουρα δεν θα αποχωρούσε σήμερα. Και αποφασίσαμε, κορίτσια, ομόφωνα, να μείνετε και οι δύο μαζί μας. Μένουμε και οι δύο. Μένετε και οι δύο. Α, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Και η καλύτερη θα κερδίσει. Ευχαριστούμε. Μπορείτε να γυρίσετε στις θέσεις σας. Καλητήρια. Μπράβο. Μάλλον δεν πίστεψαν αυτό που τους είπατε. Θα αλλάξουν τόσο πολλά πράγματα, οπότε νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να το ξανασκεφτούν τα κορίτσια και ίσως να αλλάξει κάτι από το επόμενο επεισόδιο. Γιατί είναι η εβδομάδα τώρα που έρχεται, Κατερίνα, όπου θέλει την προσπάθεια, την δεκαπλάσια που έχουν δείξει μέχρι τώρα τα κορίτσια. Η εβδομάδα αυτή θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γι' αυτό πρέπει να υπερβείτε όλες τον εαυτό σας, να βάλετε όλους σας το πάθος και όλους σας τη δημιουργικότητα για να κερδίσει όντως η καλύτερη. Αν έχετε δει προηγούμενους κύκλους, ξεχάστε τους. Αυτή η έκπληξη που θα έχετε καθημερινά μέχρι το τέλος αυτής της σεζόν του My Style Rocks, μπορεί να είναι καλύτερο έτσι να τη ζείτε λεπτό το λεπτό και μέρα με τη μέρα μέχρι να φτάσει αυτή η στιγμή που μία από αυτά τα κορίτσια θα είναι η μεγάλη νικήτρια.